μηχανήματα έβαλαν μπροστά από νωρίς το πρωί στην πλατεία 1866 στα Χανιά. Ο δρόμος έκλεισε στο ανατολικό της τμήμα προκειμένου να γίνουν οι εργασίες ανάπλασης για τη δημιουργία του ανοιχτού κέντρου εμπορίου. Είναι κάτι που το χρειάζεται η πόλη να... Απαραίτητος. Λόγω του τουρισμού και λόγω, ας πούμε, που κάθε τόσο έχουμε πάρα πολύ κόσμο, το χρειαζόμαστε απαραίτητος αυτό. Έχει ήδη περάσει η ΔΕΙΑΧ και έχει αλλάξει όλα τα δίκτυα και ταυτόχρονα δουλεύει και ο ΔΕΔΙΕ. Όπως έχουμε πει στο τέλος του έργου, αυτή τη στιγμή έχουν φτιαχτεί κάτω την πλατεία κάποιοι μετασχηματιστές. Στο τέλος του έργου θα γίνει η σύνδεση με όλη εδώ την περιοχή και θα απομακρυνθούν και οι τσιμεντίνιες κολόνες που βλέπετε πάνω στα πεζοδρόμια. Με την ανάπλαση της πλατείας ουσιαστικά ολοκληρώνονται οι εργασίες από πλευράς Δήμου για το Open Mall και θα ακολουθήσει το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με το ΕΒΕΧ και την ομοιομορφία των προσώψεων των επιχειρήσεων. Το στίχημα είναι ο Δήμος να τελειώσει μέχρι την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Οπότε τα έργα χρειάζονται και είναι πολύ καλά η αναμόρφωση που έγινε στην πόλη των Χανίων, αλλά ο Δήμαρχος να κοιτάξει και την περιφέρεια. Φερρυππίν, εγώ που είμαι από τα Κουνουπιδιανά και έχουμε τόσα έργα να γίνουν εκεί πέρα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, ναι, πιστεύουμε. Γιατί ό,τι καινούριο και ωραίο γίνεται είναι για το καλό της πόλης μας. Τα πεζοδρόμια θα έχουν πλάτος 8 μέτρα και αυτό σημαίνει ότι θα απομακρυνθούν αρκετές θέσεις στάθμευσης. Θα παραμείνουν κάποιες για τα ταξί και για τα λεωφορεία και όσες προβλέπονται για τους μόνιμους κατοίκους. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε λύση όπως όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι μόνο για μας ότι είμαστε 200 και οικογένειες που ζούμε από εδώ, αλλά είναι γιατί θα έρθουν οι τουρίστες, θα έρθει ο κόσμος. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε όπως όλες τις πόλεις, να υπάρχει χώρος για τα ταξί. Είναι εξυπηρέτηση. Αυτές χρήσεις θα έχει πλατεία. Όχι για επισκέπτες. Όχι για επισκέπτες. Θα έχει χρήσεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς που έχουμε πει ότι θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε λίγο περισσότερο ώστε να μπορέσουμε και να φτιάξουμε το κέντρο ξαναλέω αλλά να κυκλοφορεί και ο κόσμος με ασφάλεια αυτό που είναι το ζητούμενο σε όλες τις διαμορφώσεις και τις διαπλατείες που κάνουμε γίνονται για αυτό το λόγο. Να είναι προσβάσιμα, ασφαλής, να μπορεί ο κόσμος να το ευχαριστηθεί. Οι εργασίες για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, να θυμίσουμε, ξεκίνησαν την άνοιξη του 2023 με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης στους 12 μήνες και προϋπολογισμό 2.200.000 ευρώ.